αρνός και βλέπουμε παιδιά την τέταρτη εργασία η οποία και αυτή παιδιά είναι πάνω στην προπαίδεια. Κάνω λέει τις διαιρέσεις λέει ο Πυθαγόρας και γράφω το αποτέλεσμα. Τι θα κάνουμε εδώ παιδιά. Θα σκεφτούμε εμείς με το μυαλουδάκι μας διαιρέσεις οι οποίες είναι όπως ξέρουμε αντίστροφες πράξεις του πολλαπλασιασμού των γινωμένων. Από τον πίνακα της προπαίδειας. Θα σκεφτούμε δηλαδή εμείς παιδιά τι. Γινόμενα από τον πίνακα της προπαίδειας και από αυτά τα γινόμενα θα προτείνουμε τις διαιρέσεις που μας ζητάει η άσκηση. Εδώ μέσα στο κουτάκι θα γράψουμε αυτές τις διαιρέσεις μαζί με το αποτέλεσμά τους. Παιδιά, έχουμε μιλήσει για την προπαίδεια τόσο πολύ μπορείτε να την βρείτε σε οποιαδήποτε, μα εργασία ή θεωρία του σχολικού βιβλίου αλλά και στην κορυφή της ιστοσελίδας σε ξεχωριστά βιντεομαθηματάκια για την προπαίδεια του κάθε αριθμού. Εδώ βλέπετε την προπαίδεια όπως την έχουμε πει αναλυτικά σε κάθε μάθημα. Έχουμε την προπαίδεια του αριθμού 1. Την προπαίδεια του αριθμού 2, του αριθμού 3, του αριθμού 4, του αριθμού 5. Την προπαίδεια του 6, του 7, του 8, του 9 και του 10 όπως την έχουμε αναλύσει σε όλα αυτά τα βιντομαθήματα και της θεωρίας και των εργασιών. Για να δούμε. Οπότε εμείς για να πάρουμε στην τύχη ένα γινόμενο. Να. Να πάρουμε το γινόμενο 4 φορά το 8. Έχουμε λοιπόν 4 φορές το 8 να μα κάνει 32. Η διαίρεση, παιδιά, γίνεται πώ. Παίρνω το 32 και το διαιρώ με το 8. Τι σημαίνει, παιδιά, 32 για 8. Ότι έχω εγώ 32 σοκολατάκια τα οποία θέλω να τα χωρίσω σε οχτάδε. Έτσι λοιπόν, πόσε τέτοιε οχτάδε μπορώ να φτιάξω. Μία οχτάδα. Να το κοιτάξτε. Βλέπετε, παιδιά. Ένα πακετάκι που περιέχει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Έτσι. Και άλλη μία οχτάδα από κάτω. Εντάξει. Και άλλη μία οχτάδα από κάτω. Και άλλη μία οχτάδα από κάτω. Δηλαδή, παιδιά, έφτιαξα πόσε οχτάδε, πόσα πακέτα. Ένα πακέτο. 2, 3, 4 πακέτα. Αν μετρήσετε εσείς ένα-ένα αυτά τα σοκολατάκια θα τα βρείτε παιδιά να είναι πόσα, θα τα βρείτε να είναι συνολικά όλα αυτά εδώ. Όλα αυτά παιδιά τα σοκολατάκια που πήρα θα τα βρείτε 32. Πόσες λοιπόν οχτάδες έφτιαξα, πόσα πακετάκια, 4. Γι' αυτό και λέμε ότι 32 δια 8 μας κάνει 4. 32 δια 8 μας δίνει το αποτέλεσμα 4. Για να παίξω εγώ τώρα με άλλη, να πάρω παιδιά και να παίξω με άλλο γινόμενο. Να παίξω με το γινόμενο του 9 φορέ το 3. 9 φορέ το 3 έχουμε πει ότι μα κάνει 27. Εντάξει. Φυσικά παιδιά, να θυμίσω ότι είτε 9 φορέ το 3 πούμε, είτε εμεί πούμε τι άλλο, είτε πούμε 3 φορέ το 9. Και πάλι παιδιά παίρνω το ίδιο αποτέλεσμα. Ε? 27 με όποια σειρά και να το πω, είτε 9 φορές το 3 ή 3 φορές το 9, θα πάρω και πάλι το 27. Για να παίξω τώρα με τη διέρεση. Πόσο είναι η διέρεση 27 δια 3. Πόσο κάνει. Σημαίνει παιδιά τι. Ότι αυτά τα σοκολατάκια θέλω να τα χωρίσω σε τριάδες. Δηλαδή σε πακετάκια. Το κάθε πακετάκι θα έχει μέσα του τρία σοκολατάκια. Άρα πόσα τέτοια πακέτα μπορώ να φτιάξω. Ένα πακέτο, να το βλέπετε! Ένα, δύο, τρία σοκολατάκια. Και άλλο ένα πακέτο. Και άλλα τρία. Εγώ θέλω 27 όμω, ε! 27 σοκολατάκια. Και άλλα τρία. Μέχρι στιγμή, πόσα έχω? Τρία σοκολατάκια. Και άλλα τρία και άλλα τρία. Άρα, εννιά. Και άλλα τρία. Άρα, που πάμε? Στα δώδεκα. Και άλλα τρία. Άρα, συνολικά, πόσα έχουμε? Δεκαπέντε. Και άλλα τρία. Πάμε στα 18, εντάξει, και άλλα 3, πάμε στα 21 και άλλα 3 σοκολατάκια, πάμε στα 24 και άλλα τρία σοκολατάκια, πάμε στα 27. Άρα παιδιά πόσα τέτοια πακετάκια έφτιαξα, πόσα μπαστούνια, πόσες τριάδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, γι' αυτό λέμε παιδιά ότι 24 δια 3 μας κάνει 9, φτιάξαμε δηλαδή 9 τριάδες από αυτά τα σοκολατάκια. Άρα το αποτέλεσμα 27 δια 3, το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι πόσο, 9. 27 δια 3 μας κάνει 9. Μάλιστα, για να συζητήσουμε παιδιά κι άλλα. Ποιο άλλο να πάρω. Να πάρω το 4 φορές το 6 που μας κάνει 24. Για να το γράψω εδώ πάνω. 4 φορές το 6 μας κάνει 24. Αν εγώ τώρα φτιάξω τη διέρεση 24 δια 6, τι αποτέλεσμα θα μας δώσει αυτή η διέρεση. Σημαίνει παιδιά ότι πάρτε τα σοκολατάκια σας, πάρτε τις καραμέλες και παίξτε με την προπαίδεια. 24 δια 6 σημαίνει τι. Ότι εγώ αυτά τα 24 σοκολατάκια θέλω να τα χωρίσω σε εξάδες. Σε πακετάκια δηλαδή που το κάθε πακέτο θα έχει 6 σοκολατάκια. Δηλαδή να κοιτάξτε το κάθε πακέτο, παιδιά, πόσα σοκολατάκια έχει. 2, 4, 6. Να το. Άρα, πόσα τέτοια πακέτα πρέπει να πάρω για να έχω 24 σοκολατάκια. Λοιπόν, έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και άλλα 6 άμα πάρω, πάμε στα 12. Και άλλα 6 άμα πάρω, πόσο μας κάνει, 18 σοκολατάκια μέχρι στιγμής, ε. Και άλλα 6 άμα πάρω, δεν μας κάνουν 24 24 σοκολάτακια που θέλω. Άρα, πόσα πακετάκια φτιάξαμε? Ένα πακέτο, δεύτερο πακέτο, τρίτο, τέταρτο πακέτο. Τέσσερα πακέτα, παιδιά. 4 εξάδε. Γι' αυτό και η διέρεση 24 δια 6 μα κάνει 4. Οπότε, 24 δια 6 μα δίνει τελικά το αποτέλεσμα 4. Για να δούμε κι άλλο. Να πάρω τώρα, παιδιά, και να παίξω με πιο γινόμενο. Να πάρω το 8 φορέ το 9 που μα κάνει 72. Για πάμε. 8 φορέ το 9 λοιπόν, ας το γράψω εδώ, ξέρουμε ότι μα κάνει 72. Άμα πάρω εγώ τώρα και παίξω με το 72 δια 8, τι σημαίνει σωτήρι, σημαίνει ότι έχω εγώ 72 σοκολατάκια και θέλω να τα χωρίσω σε οχτάδε. Πόσε τέτοιε οχτάδε μπορώ να φτιάξω. 8, παιδιά, ξέρετε, το λέει και η λέξη: είναι το πακετάκι το οποίο περιέχει πόσα 8 σοκολατάκια. Πόσα τέτοια πακέτα πρέπει να πάρω για να πάω στα 72 σοκολατάκια. Θα πάρω κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα. Δηλαδή, παιδιά, παίρνω. 8. Και άλλα 8, κι άλλα 8, 8, ε. Και άλλα 8. Πρέπει να φτάσω στα 72. Και άλλα 8. Λοιπόν, προσοχή, παιδιά, μην ξεχαστούμε και πάρουμε παραπάνω, ε. Λοιπόν, αυτό το πακετάκι έχει μέσα το 8. Και αυτό έχει 8. Και αυτό έχει 8. Και αυτό έχει 8. Και αυτό έχει 8. Συνολικά, παιδιά, να τα μετρήσω με το χεράκι μου, όλα αυτά πρέπει να μου βγάζουν 72. Λοιπόν, εγώ έχω πόσα. Α, για κάτσε πρέπει να πάρω και άλλα πακετάκια. Δεν έχω φτάσει μέχρι τα 72. Να, το κι άλλο. Κι άλλο πακέτο. Κι άλλο πακέτο. Και άλλη οχτάδα. Παιδιά. Αν μετρήσετε τώρα εσεί όλα αυτά εδώ, τα σοκολατάκια, όλα αυτά εδώ πρέπει λογικά να τα βγάλουμε 72, έτσι και όντω είναι 72 όλα αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, άρα, πόσα τέτοια πακετάκια πήραμε, Παιδιά, όντω αυτά εδώ, αν τα μετρήσετε εσεί με το χεράκι σα ένα-ένα, θα τα βγάλετε να είναι 72, έτσι. Άρα, συνολικά τα πακέτα που πήραμε είναι πόσα. Για να τα ξαναμετρήσω. Ένα πακέτο. Δεύτερο. Τρίτο τέταρτο, πέμπτο πακέτο, έκτο πακέτο, έβδομο πακέτο, όγδοο πακέτο, ένατο πακέτο. Εννιά πακετάκια παιδιά, 9 οχτάδες μας έδωσαν το 72. Άρα η διέδεση 72 δια 8 μας δίνει το αποτέλεσμα 9. Άρα αν το γράψω εδώ, 72 δια 8 μας δίνει το αποτέλεσμα 9. Λοιπόν παιδιά, να παίξουμε και με δύο πιο μικρούς αριθμούς. Να πάρω πιο, να πάρω το. Α πάρω αυτό εδώ. 7 φορέ το 2. Τι σημαίνει 7 φορέ το 2. 7 φορέ το 2 μα κάνει 14. Άμα πάρω όμω τη διέρεση 14 δια 7, τι σημαίνει. Ότι τα 14 σοκολατάκια πρέπει να τα κάνω 7 δε. Πόσε τέτοιε 7 δε είναι τα 14 σοκολατάκια. 7, παιδιά, είναι το πακετάκι το οποίο περιέχει μέσα του πόσα, 7 σοκολατάκια, έτσι. Ε, για να πάω στα 14, δεν πρέπει να έχω κι άλλο ένα, ε, δύο πακετάκια. Άρα, ένα πακέτο κι άλλο ένα, δύο. Άρα, γι' αυτό λέμε ότι 14 διά 7 μας κάνει 2. Για να το γράψουμε. Οπότε, 14 διά 7 μας δίνει τελικά το αποτέλεσμα 2. Για να δούμε κι άλλο ένα, παιδιά, τελευταίο. Να πάρω ποιο γίνομαι. Να πάρω το 4 φορέ το 5. Που μα κάνει 20. 4 φορέ το 5. Μα κάνει 20. Αν πάρω εγώ τη διέρεση και να διαιρέσω το 20 με το 4, τι σημαίνει. Ότι αυτά τα 20 σοκολατάκια πρέπει να τα χωρίσω σε τετράδε. Τετράδα, παιδιά, ξέρετε τι είναι. Ένα πακετάκι που περιέχει μέσα του 4 σοκολατάκια. Πόσα τέτοια πακετάκια πρέπει να πάρω για να φτάσω στα 20 σοκολατάκια. Και ε, αφού παιδιά παίρνω 4, άμα πάρω κι άλλα 4 δεν θα μου κάνει 8 σοκολατάκια. Και άλλα 4 άμα πάρω, δεν μου κάνει 12 σοκολατάκια. Και άλλα 4 άμα πάρω, δεν μα κάνει 16 Ε, Και άμα πάρω και άλλα 4, δεν μα κάνει 20 σοκολατάκια. Για μετρήστε τα παιδιά. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Άρα πόσα πακέτα πήρα, ένα πακέτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Πήρα συνολικά παιδιά πέντε πακέτα, άρα γι' αυτό λέμε ότι 20 διά 4 μας κάνει πέντε. Έφτιαξα δηλαδή πέντε πακέτα, πέντε τετράδες, να το, 20 διά 4 μας κάνει πέντε. Γράφω λοιπόν εγώ εδώ, 20 διά 4 μας δίνει τελικά το αποτέλεσμα πέντε. Άλλη μία ασκησούλα παιδιά πάνω στη μαγεία. Τη Προπαίδεια και πώ η Προπαίδεια μας βοηθάει για να απαντήσουμε σε προβληματάκια τη καθημερινότητά μα.